Γεια σας, είμαι ο Τριαντάφυλλος από το Rebetiko Greece. Είμαι εδώ μαζί με το Βλάση. Γεια σας και από μένα. Μαζί μας είναι ο Παναγιώτης στον ήχο και την προηγούμενη φορά μιλήσαμε να δώσουμε και κάποιες συγκεκριμένες ευχαριστίες, τις οποίες τις δώσαμε μόνο μέσω των social media, για το logo της εκπομπής μας του Rebetalks. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ το φίλο μας τον Μιχάλη, τον Τσιμούχο. Θα βρείτε τα social media τους περιγραφές, αλλά και το intro της εκπομπής είναι το τραγούδι το TJ Alex τον Τεκέ από τους Terror X Crew, και να ευχαριστήσουμε και τον TJ Alex που έχει δημιουργήσει αυτή τη φοβερή έμπνευση. Λοιπόν, και σήμερα Βλάση, γιατί θα μιλήσουμε? Το θέμα του σημερινού podcast είναι το τραγούδι Κακούργα Πεθερά ή αλλιώς Καημένα Θανασόπουλε, τι σου μιλεί να πάθεις, το οποίο σχετίζεται με το έγκλημα στην Καλυθέα στις αρχές του 1930-1931. Να τονίσουμε ότι εμείς αυτή τη στιγμή γυρίζουμε στην Καλυθέα. Εδώ είναι που βρισκόμαστε. Και το γεγονός συνέβη λίγους δρόμους παρακάτω από εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Οπότε, ας μιλήσουμε λίγο πρώτα για το τραγούδι λίγο. Η στίχη του τραγουδιού του Ιάκωβ Μοντανάρη. Και ο κύριος εκτελεστής είναι ο Νταλκάς, από αυτόν τον οποίο έγινε και γνωστό. Μεταξύ άλλων έχει τραγουδηθεί από τον Ούρο, την Εσκενάζη και τη Μαρίκα την Πολίτισσα. Και γράφτηκε το 1931. Γενικά ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία της εποχής. Υπήρξε το πρώτο τραγούδι σε πωλήσεις, σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Βέβαια δεν μπορούμε να έχουμε τα ακριβή νούμερα, αλλά πιστεύετε ότι έχουν πουληθεί πάνω από 90.000 με 100.000 αντίτυπα των δίσκων? Ναι, γενικά αυτό που είδα και εγώ και αυτό που είδαμε και στην έρευνα που κάναμε ήταν ότι αυτό το παραπάνω από 100.000 αντίτυπα σε δίσκο 78 στροφών είναι ένα δυσθεώρητο νούμερο, ειδικά για εκείνη την εποχή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε Ελλάδα, Αμερική και τα λοιπά, πόσο μεγάλη ήταν και σαν υπόθεση, αλλά και καλλιτεχνικά πόσο μπορεί να διεύρυνε το, να πήγε λίγο πιο μπροστά το κομμάτι της ρεμπέτικης αποδοχής. Το συζητάγαμε και την προηγούμενη φορά ότι ήταν πολύ περίεργα χρόνια εκείνα. Μάλιστα λέγεται ότι πούλησε περισσότερους δίσκους από ό,τι ήταν τα γραμμόφωνα εκείνης της εποχής. Καλά, στις off the record ιστορίες που κυκλοφορούν βρήκαμε και ότι αγοράστηκαν σπίτια με τις πωλήσεις εκείνου του δίσκου. Εντάξει, προφανώς αυτό δεν μπορεί να είναι κάτι που μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, αλλά ήταν μια πολύ σημαντική, έτσι, ένα πολύ σημαντικό στιγμιότυπο εκείνης εποχής, και όχι μόνο μουσικά αλλά και σαν γεγονός. Αυτό που περιγράφει το τραγούδι, η δολοφονία του Αθανασόπουλου, ήταν κάτι που συντάραξε σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη την εποχή. Βέβαια, σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι στην έρευνά μας υπήρχε μια σύγχυση των πληροφοριών, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές πηγές. Ήταν ένα γεγονός το οποίο είχε πάρει μεγάλη έκταση σε όλη την ελληνική κοινωνία για ένα διάστημα περίπου 3 χρόνων. Ναι, ναι. Οπότε οι πηγές που βρήκαμε είναι πολλών διαφορετικών απόψεων. Γενικά εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε σήμερα είναι να αποτυπώσουμε όσο πιο λογικά και ξεκάθαρα γίνεται αυτό το γεγονός και να το φέρουμε λίγο στα μέτρα μας, χωρίς να λέμε πολύ μεγάλα πράγματα σε σχέση με τις φήμες, γιατί ακριβώς επειδή ήταν τόσο πολύ κρότη υπόθεση έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολλές ιστορίες γύρω από αυτό. Οπότε θα πάμε λίγο συντηρητικά, αναφέροντας όμως και διάφορα πράγματα που ακούγονταν γύρω γύρω, χωρίς προφανώς να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εμείς κάτι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι τις πηγές, όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο, δεν το αναφέραμε, τις καταγράφουμε στην περιγραφή κάθε επεισοδίου.
Οπότε, άμα θέλετε κι εσείς να τα αναζητήσετε με τη σειρά σας, μπορείτε να τα βρείτε πολύ άνετα ακριβώς από κάτω. Είτε στο YouTube είτε στο Spotify που έχει ανέβει το προηγούμενο επεισόδιο. Ή και αν θέλετε και έχετε και εσείς πληροφορίες για κάποια τραγούδια τα οποία θα έχουμε εμείς δημοσιεύθει, να γράψετε και εσείς κάποιες πηγές στα σχόλια από κάτω. Όλα είναι ευπρόσδεκτα. Προσπαθούμε να είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία κάθε φορά. Λοιπόν, οπότε ξεκινάει το σημερινό επεισόδιο επί της ουσίας έχοντας μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της τότε εποχής, ένα τραγούδι το οποίο αφηγείται μία δολοφονία. Ποια ήταν αυτή η δολοφονία οπότε? Η δολοφονία του Αθανασόπουλου που έγινε στην Καλυφθέα, στον οικισμό του Χαροκόπου, είχε συνταράξει την τότε ελληνική κοινωνία. Ο Αθανασόπουλος, ο οποίος υπήρξε ένας μεγάλος εργολάβος την εποχή, έπαιρνε κατασκευές δρόμων και διάφορα άλλα δημόσια έργα, ήταν παντρεμένος με την Φούλα, η οποία εκείνη την εποχή ήταν 25 χρονών. Το 1931. Το 1931. Ζούσε στο ίδιο σπίτι με την πεθερά του, την Άρτεμις, και τα τρία τους παιδιά. Ωραία, αυτό φαινομενικά είναι μια τυπική ελληνική οικογένεια. Στην πραγματικότητα όμως, γύρω από όλο αυτό κρύβονται και πολλές ιστορίες και βασικά πολλές άσχημες ιστορίες. Η σχέση του Αθανασόπουλου με τη γυναίκα του, την Φούλα, ήταν ιδιαίτερα περίεργη, μπορώ να πούμε. Να το χαρακτηρίζουμε μια ήπια λέξη. Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, σύμφωνα με τις πηγές και τις πληροφορίες, ο Αθανασόπουλος είχε παράλληλη σχέση και με την μητέρα της γυναίκας του, την Άρτεμις Κάστρου. Ναι, αυτό τώρα, καταρχάς η σχέση του με τη γυναίκα του, τυπικά, ξεκινάει μια δεκαετία ίσως και βάλε παραπάνω πίσω. Δηλαδή μιλάμε πριν το 1921. Και σε αυτό που είπε τώρα ο Βλάσης, υπάρχουν αναφορές που μπορεί να λένε είτε ότι είχε ξεκινήσει πρώτερα με τη μητέρα της, είτε κατά τη διάρκεια της παντριάς τους ότι είχαν σχέσεις εκείνη την περίοδο ταυτόχρονα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια οικογένεια όπου ο σύζυγος ερωτοτροπεί και με μάνα και με κόρη, έχοντας και τρία παιδιά μέχρι το 1931. Ναι. Και σε αυτό πρέπει να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της δίκης που θα αναφέρω μετά, ο Αθανασόπουλος περιγράφεται σαν ένας άνθρωπος από τη μία πολύ πετυχημένος επαγγελματικά, δηλαδή είχε αυτό το κοινωνικό στάτους που του επέτρεπε να κάνει όλα αυτά που έκανε χωρίς να έχει και ιδιαίτερους προβληματισμούς στην κοινωνία. Για να γυρίσουμε πίσω στην υπόθεση της δολοφονίας, πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή η σχέση ήταν περίπου 10 ετών του Αθανασόπουλου με τη Φούλα. Η Φούλα ήταν ιδιαίτερα άμορφη γυναίκα για την εποχή. Ήτανε ξακουστά όμορφη, όπως έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές στην έρευνα. Και ήταν και πολύ μικρότερη του. Κάτι που επίσης εκείνη την εποχή δεν θεωρούνταν τόσο περίεργο. Οπότε καταλαβαίνετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτελήσεται αυτή η σχέση. Ένας άντρας επιτυχημένος κοινωνικά, έχοντας μια γυναίκα πολύ όμορφη για την εποχή, αλλά και πολύ μικρότερη του, και έχοντας ουσιαστικά σχεδόν πλήρη εξουσία πάνω της. Να τονίσουμε το ότι είναι ο άρχοντας και ο κύριος του σπιτιού, όπως μπορούμε να το φέρουμε στην εικόνα είτε στο σήμερα είτε και στο τότε. Τότε ήταν ακόμα πιο έντονα τα πράγματα. Εντάξει, για να το πούμε λίγο χήμα, ότι πως έκανε ό,τι ήθελε, είχε εξωσυζυγικές σχέσεις. Μέσα στο σπίτι έχουμε βρει αναφορές τώρα που λένε για ξυλοδαρμούς και στη Φούλα αλλά και στην πεθερά του, πέρα από την σχέση που είπαμε ότι υπήρχε με την πεθερά του και τον Αθανασόπουλο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα ζούσαν χωριστά. Ουσιαστικά ήταν σε διάσταση. Το τελευταίο διάστημα πριν τη δολοφονία, εννοούμε. Ακριβώς, πριν τη δολοφονία. Η Φούλα και ο Αθανασόπουλος βρίσκονταν σε διάσταση.
Ο Αθανασόπουλος κοιμόταν σε ξενοδοχεία και πήγαινε σπίτι του μόνο για να πάρει καθαρά ρούχα και για να δει τα παιδιά του. Και για να κοιμηθεί καμιά φορά. Όπως μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει το κοιμάσαι. Μέχρι που? Μέχρι που φτάνουμε στη νύχτα της δολοφονίας. Ο Αθανασόπουλος γυρνάει σπίτι του μεθυσμένος και σύμφωνα με τις πηγές βιάζει τη γυναίκα του και ο ίδιος πέφτει για ύπνο. Μέσα στο σπίτι εκείνη την ημέρα, εκτός από την Φούλα, την Άρτεμις Κάστρου, πεθερά του Αθανασόπουλου και την υπηρέτρια που υπήρχε στο σπίτι, υπήρχε και ο Δημήτρης Μόσκιος, ο οποίος ήταν ανιψιός της Άρτεμις Κάστρου και ήταν 19 χρονών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μόσκιος ήταν ερωτευμένος με την Φούλα και βλέποντας την Φούλα σε αυτή την κατάσταση, θέλησε να πάρει το αίμα του πίσω για την προσβολή που υπέστη και αυτή, αλλά και όλη η οικογένειά του. Ο Δημήτρης Μόσκιος φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα και ήταν αυτός ο οποίος σήκωσε το όπλο και έριξε δύο σφαίρες στον Αθανασόπουλο. Πριν από αυτό, είχαν μανουριάσει όμως. Είχε πάει στο δωμάτιο που κοιμόταν ο Αθανασόπουλος, γιατί αφού ήρθε και έκανε ό,τι έκανε, μετά είπε ότι θέλει να ηρεμήσει για να κοιμηθεί. Έκαναν τη μανούρα μετά. Σπήγε ο Μόσκιος, μανουριάσανε και τον έδιωξε γιατί του είπε ότι θέλει να ξαναπέσει για ύπνο. Και εκεί του ο Μόσκιος του γυρίσαν τελείως τα μυαλά. Και του έριξε δύο σφαίρες. Και ουσιαστικά από αυτό προέρχεται και η δολοφονία του. Βέβαια μετά υπήρχε και συνέχεια. Και εκείνη το ενδιαφέρον νομίζω της όλης υπόθεσης. Βλέποντας την κατάσταση, η Άρτεμις Κάστρου θέλησε να απομακρύνει το πτώμα και να το κρύψει. Προσπαθήσαν την επόμενη μέρα, μάλλον το βράδυ της ίδιας μέρας, να κάψουν το πτώμα, αλλά λόγω της δυσοσμίας που υπήρχε στην περιοχή, σταματήσανε. Της δυσοσμίας που προξένησε η καύση. Της δυσοσμίας που προήλθε από την καύση της ανθρώπινης σάρκας. Οπότε για να μην τους πάρουν πρέφα γείτονες, είπανε ότι δεν θα το κάνουμε έτσι και βρήκαν έναν πιο πρακτικό τρόπο. Ακριβώς. Η επόμενη προσπάθειά τους για να κρύψουν το πτώμα ήταν να το ακροτεριάσουν, να το βάλουν στις σακούλες και να το πετάξουν στο ποτάμι. Η υπηρέτρια, η οποία λέγεται Γιαννούλα, αν δεν κάνω λάθος. Ιωάννα Μπέλου, σωστά. Ιωάννα Μπέλου. Ήταν από χωριό, όπως συνηθιζόταν και εκείνη την εποχή να πηγαίνουν ψυχοκόρες στα σπίτια ως υπηρέτριες, και ήξερε, είχε γνώση από από το σφάγιασμα ζωντανών ζώων. Οπότε έκανε αρκετά λεπτεπίλεπτη δουλειά όσον αφορά τον τεμαχισμό του Αθανασόπουλου. Και αυτή η λεπτομέρεια ας την κρατήσουμε για αργότερα, είναι σημαντική. Το επόμενο πρωί η Άρτεμις Κάστρου, σε συνεννόηση με έναν άνθρωπο με τον οποίο φέρεται να έχει και σχέση, πετάξαν το πτώμα του Αθανασόπουλου στον Κηφισό, μεταφέροντας το εκεί με κάποιο όχημα, μια καρότσα που υπήρχαν τότε στις μεγάλες πόλεις για να μεταφέρουν αντικείμενα, τρόφιμα και ό,τι άλλο χρειαζόντουσαν. Αλλά έγινε ένα λάθος το οποίο δεν είχαν υπολογίσει. Πιθανότητα η κήτη του ποταμού τότε ήταν αρκετά μικρή. Δεν υπήρχε νερό στο ποτάμι. Οπότε οι σακούλες κάπως έτυχε και μείνανε στις άκρες του. Και κάποιο παιδάκι, σύμφωνα με μία εκδοχή, βρήκε αυτές τις σακούλες και έφερε τον πατέρα του για να δει τι συμβαίνει εκεί. Όταν ήρθε ο πατέρας του παιδιού και άνοιξε τις σακούλες, πέρα από την δυσοσμία είδε και κάποια ανθρώπινα μέλη να προεξέχουν. Και τότε κάλεσε την αστυνομία ουσιαστικά να έρθουν να δουν τι συμβαίνει εκεί. Σε αυτό το σημείο επίσης πρέπει να πούμε το ότι μιλάμε για μια περίοδο στην οποία δεν υπάρχουν ακριβώς τα τεχνικά μέσα και είναι η πρώτη φορά που κινηματογραφείται η διαδικασία της ανέβρεσης των κομματιών του Αθανασόπουλου επί της ουσίας.
Τη σκηνή του εγκλήματος. Ακριβώς. Τη σκηνή του εγκλήματος. Οπότε ό,τι γίνεται εκείνη τη στιγμή καταγράφεται. Πρέπει να φανταστούμε την έκταση που είχε πάρει εκείνη την εποχή η δολοφονία του Αθανασόπουλου. Ήταν ένα γεγονός το οποίο, με το οποίο, συγγνώμη, ασχολείται όλη η κοινή γνώμη για ένα διάστημα περίπου 2 ετών. Στη δίκη οι αίθουσες ήταν πάντα γεμάτες. Οι εφημερίδες εποχής ασχολούνταν σε καθημερινό επίπεδο με την δολοφονία του Αθανασόπουλου και με την εξιχνίασή της, η οποία εξιχνίαση κράτησε και μεγάλο χρονικό διάστημα και υπήρχαν και πάρα πολύ μεγάλες ανατροπές καθ' όλη τη διάρκεια της. Και φανταστείτε ότι φτιαχτήκαν ακόμα και παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών και γελιογραφίες οι οποίες αφορούσαν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όλα αυτά θα μπορείτε να τα βρείτε στην περιγραφή είτε του βίντεο είτε στο Spotify ως το κομμάτι των πηγών. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τα πρωτοσέλιδα της εποχής και πώς διαμορφωνόντουσαν γύρω από αυτή την είδηση. Οπότε έχουμε μείνει στο ότι έγινε αυτή η δολοφονία. Αμέσως την επόμενη μέρα στήθηκε ένα πρόχειρο αλλά καλωστημένο σχέδιο για το πώς θα βρεθεί δολοφονημένος ο Αθανασόπουλος και δεν θα έρθει, δεν θα κατηγορηθεί τέλος πάντων κανένας από την οικογένεια, και η αστυνομία προσπαθεί να εξιχνιάσει αυτό το όλο γεγονός. Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι και η αναγνώριση του θύματος ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση, καθώς μιλάμε για ένα σώμα διαμελισμένο, καμένο. Φανταστείτε ότι η ίδια η αστυνομία είχε καλέσει κόσμο να έρθει για να δει το πτώμα, μπας και καταλάβουν ποιος είναι από τους αγνοούμενους που υπήρχαν τις τελευταίες 10 μέρες. Ένας από τους ανθρώπους που πήγε τότε να δει το πτώμα του Αθανασόπουλου ήταν ο Ταμπακόπουλος, ο οποίος και πίστευε ότι το πτώμα αυτό ανήκει στο φίλο του. Αλλά για να είναι σίγουρος, φώναξε επίσης τον Καρτσόνη, ο οποίος ήταν και γιατρός και συγγενής του θύματος, και αυτός ήταν που αναγνώρισε τον Αθανασόπουλο ως το πτώμα. Επίσημα. Επίσημα ακριβώς. Και εκεί ξεκινάει το δεύτερο επίπεδο όλης αυτής της παρανοϊκής ιστορίας. Είναι άξιο αναφοράς ότι οι γιατροδικαστές, λόγω των κοψιμάτων που είχε υποστεί το τεμαχισμένο σώμα του Αθανασόπουλου, νομίσαν ότι αυτή ήταν κάποια δουλειά γιατρού. Επαγγελματία. Γι' αυτό ακριβώς αναφέραμε και προηγουμένως ότι η Μπέλου, η Ιωάννα Μπέλου, ήξερε να κόβει. Είχε εμπειρία από την εκδορά ζώων. Οπότε, όπως τα έχει φέρει τώρα η τύχη, για τους αστυνομικούς ο Καρτσόνης, ο οποίος είναι γιατρός και φίλος του Αθανασόπουλου, φαντάζει ως ο τέλειος θήτης. Έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που αναζητούσαν. Και μετά ανακαλύψανε κιόλας ότι ήταν και μαζί εκείνη τη μέρα. Οπότε όλο το σχέδιο, χωρίς κιόλας να είναι οργανωμένο από την κακούργα πεθερά, όλο το σχέδιο δίνει τη δυνατότητα από εκεί και πέρα να στηθεί μια διαδικασία η οποία βγάζει λάδι όλη την οικογένεια. Μετά έρχεται η μεγάλη ανατροπή. Όταν ο Καρτσόνης αποφασίζει να μιλήσει για το βράδυ της δολοφονίας του Αθανασόπουλου. Συγγνώμη. Σε αυτό πρέπει να κάνω μια παρένθεση. Το ότι η αστυνομία έχει πάει στο σπίτι της Φούλας και της μάνας της, έχει δει εκεί και το Μοσκιό, τους ανακοινώνουν επί της ουσίας ότι ο Αθανασόπουλος πέθανε. Ξεκινάει μια φρίκη που προφανώς ήταν το στημένο, και ότι συνταράχτηκαν ότι πέθανε και δεν το ξέρανε κτλ. Οπότε στρώνεται και ο δρόμος για να κατηγορηθεί στο 100% ο γιατρός. Αλλά αλλάζουν όλα στην τελική του ομολογία, εκεί που περιμέναν όλοι να το ομολογήσει. Και τι είπε, Βλάση? Ο Καρτσόνης, όταν ήρθε η στιγμή να μιλήσει τη δολοφονία του Αθανασόπουλου, με την ομολογία του αλλάζει όλη την κατάσταση. Εκείνο το μοιραίο βράδυ, οι τρεις τους, αυτός, ο Αθανασόπουλος
Και ένας ακόμα, ο Γυφταίας, ο οποίος ήταν φίλος και συνεργάτης του Αθανασόπουλου. Ήταν ο αδερφός του συνεργάτη του. Ήταν ο αδερφός του συνεργάτη του, ακριβώς. Είχαν βγει στο παλαιό Φάληρο, συνοδευόμενοι από άλλες δύο γυναίκες, και είχαν περάσει τη νύχτα μαζί τους. Στο παλαιό Φάληρο είχαν πάει σε ένα κλαμπ, ας πούμε, της εποχής, και είχαν βρεθεί σε ένα δωμάτιο που είχαν τότε τα κέντρα, το οποίο λεγόταν Σε Παρέ. Αφού οι τρεις τους γυρίσαν από το παλαιό Φάληρο, αφήσαν τον Αθανασόπουλο στο κατόφλι του σπιτιού του και ο Γυφταίας με τον Καρτσόνη συνέχισαν τον δρόμο τους. Και εκεί ουσιαστικά ξεκινάει και το όλο σκηνικό το οποίο πρέπει να λύσει η αστυνομία με το τι γίνεται με τον Αθανασόπουλο. Γιατί όμως αυτό, ενώ δεν ενώ μάλλον κατηγορούταν από την αρχή ο γιατρός, δεν το είχε πει το σκηνικό. Ο γιατρός ουσιαστικά δεν ήθελε να αποκαλύψει την ταυτότητα και την σύνδεση των δύο γυναικών μεταξύ τους. Οι δύο γυναίκες, σύμφωνα με τον γιατρό, ήταν μάνα και κόρη. Έπειτα από αυτές τις αποκαλύψεις, η αστυνομία ξαναπηγαίνει στο σπίτι του Αθανασόπουλου, γίνονται έρευνες, όπου και αποκαλύπτονται στοιχεία τα οποία συνδέουν όλη την οικογένεια με τη δολοφονία του Αθανασόπουλου. Ο Μοσιός, όντας και ο πιο αδύναμος, είναι ο πρώτος ο οποίος ομολογεί ότι συμμετείχε στη δολοφονία του Αθανασόπουλου. Βασικά, αυτός τον σκότωσε. Και λέει ό,τι ακριβώς συνέβη. Και σε αυτό το σημείο ξεκινάει το τρίτο στάδιο αυτής της πολύ μεγάλης υπόθεσης. Και φτάνουμε στη διαδικασία της δίκης. Μια δίκη η οποία διήρξε περίπου 2 χρόνια μέχρι να υπάρξει τελικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η κάλυψή της ήταν σε πανελλήνιο επίπεδο και καθημερινά από τα μέσα της εποχής και μέχρι ενός σημείου παρουσιάζονταν η Φούλα και η οικογένειά της ως τα τέρατα τα οποία δολοφόνησαν τον καλό οικογενειάρχη Αθανασόπουλο. Επίσης, συγγνώμη, και εδώ πάλι μια μικρή παρένθεση θέλω να κάνω, εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση όταν τα διαβάζαμε αυτά πόσο πίναγε ο κόσμος για να βρεθεί μέσα στη δίκη. Δηλαδή υπήρχαν αναφορές ότι δίνανε μπιλετάκια βουλευτές, σημειώματα δηλαδή, ούτως ώστε όταν σκάει ο απλός κόσμος για να μπει μέσα στη δίκη, για να την παρακολουθήσει, τα έδιναν στην υπηρεσία ασφαλείας που ήταν εκεί για να κάθονται σε καλύτερη θέση. Φανταστείτε ότι ήταν μια δίκη με εισιτήρια. Οι άνθρωποι μπαίνανε μέσα με εισιτήριο για να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά συνεχίσουμε με το σημείο στο οποίο γίνεται μια μεγάλη τομή στην όλη υπόθεση. Ήταν η ομολογία της Φούλας, η οποία έχοντας ομολογήσει τη δολοφονία του Αθανασόπουλου και ότι συμμετείχε σε αυτή, εξιστορεί όμως και τι είχε περάσει αυτή η γυναίκα από τον σύζυγό της. Την κόλαση όλων αυτών των χρόνων, τις βιοπραγίες που είχε υποστεί, το βιασμό της, ο οποίος δεν ήταν μόνο μία φορά. Υπήρξαν συνεχόμενες φορές όπου ο Αθανασόπουλος βίασε τη γυναίκα του και μπορείτε να καταλάβετε το όλο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί. Από την στιγμή που η Φούλα πήρε θέση και μίλησε, μπορούμε να πούμε ότι η κοινή γνώμη άρχισε σιγά σιγά να μετριάζει το θυμό της απέναντι στην οικογένεια της Φούλας. Όχι ότι τους καταλάβαινε ουσιαστικά, αλλά μπορούσαν να δουν ότι υπήρχαν δύο πλευρές οι οποίες συγκρούονται. Δεν ήταν ο καλός Αθανασόπουλος και τα τέρατα όπως παρουσιάζανε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ναι, από τη μία εξορροπήθηκε αυτή η κατάσταση, αλλά από την άλλη οι ποινές που δόθηκαν στο τέλος της δίκης ήταν και πάλι ενδεικτικές εποχές. Δηλαδή η Φούλα και η μητέρα της θάνατος, καταδικάστηκαν σε θάνατο, ο Μοσκιός σε 20 χρόνια φυλάκιση συν ένα μήνα για παράνομη οπλοφορία, η Γιαννούλα ισόβια και ο συνεργάτης ο Μαγουλόπουλος σε 20 μήνες φυλακή. 20 μήνες φυλακή. Παρόλα αυτά, τι συνέβη από εκεί πέρα? Παρόλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι οι ποινές δεν
πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το βαθμό. Η Φούλα και η Κάστρου κατάφεραν μετά από κάποιο σημείο να αρθεί η εισθάνατον τιμωρία, να πούνε ισόβια δεσμά, και εκεί αρχίζει και μια άλλη πτυχή της ιστορίας. Η Φούλα και η Κάστρου και η Μπέλου, η Γιαννούλα Μπέλου, βρισκόντουσαν στις ίδιες φυλακές. Η Φούλα, όπως είχαμε πει και πριν, ήταν πάρα πολύ όμορφη γυναίκα. Κάτι το οποίο δεν άφησε ασυγκίνητο και τον διοικητή των φυλακών, ο οποίος ήταν ερωτευμένος μαζί της και έκανε ό,τι μπορούσε για να είναι πιο καλή η ζωή της και αυτής και της μητέρας της και της υπηρέτριάς τους μέσα στη φυλακή. Παρ' όλα αυτά δεν χρειάστηκε. Αυτό δεν έγινε και για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Ναι, καθώς η Κάστρου και η Φούλα βγήκαν, αποφυλακίστηκαν με το διάταγμα περί αποσυμφόρησης των φυλακών υπό την κατοχική κυβέρνηση του Τσολάκογλου. Το 1941. Το 1941 ακριβώς. Η Γιαννούλα Μπέλου στάθηκε πιστή στα αφεντικά της, την Φούλα και την Άρτεμις, και τις βοηθούσε μέσα στις φυλακές. Κατά πιθανότητα δεν θα μπορούσε να κάνει για τίποτα άλλο. Πιθανότατα ναι. Έτσι όπως ήταν η κατάσταση. Το θέμα είναι ότι η Φούλα μετά την αποφυλάκησή της παντρεύτηκε, αλλά όχι τον διοικητή των φυλακών, αλλά έναν στρατιωτικό ο οποίος λεγόταν Αγαπητός Κομίτης, και με αυτόν έζησε μέχρι και τα τέλη της ζωής της στη δεκαετία του 70. Έζησε δηλαδή μια κανονική ζωή από εκεί πέρα. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη με τη μητέρα της, η οποία πέθανε τη δεκαετία του 50, έχοντας η ίδια πλέον τρελαθεί, και ο Μοσκιός, ο οποίος ήταν μια τραγική φιγούρα από όλες τις απόψεις, πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του στο δρομοκαίτιο και έφτασε στο τέλος της ζωής του έχοντας περάσει τύφο και φυματίωση. Φτάνοντας στο τέλος λοιπόν των πρωταγωνιστών της ιστορίας μας, να ανακεφαλαιώσουμε κι εμείς λίγο. Η ιστορία του Αθανασόπουλου αφορά καταρχάς μια δολοφονία η οποία συντάραξε την Ελλάδα εκείνης περίοδου, που έφερε και αυτό το ρεκόρ που είπαμε στην αρχή της πώλησης των δίσκων 78 στροφών. Επίσης να πούμε ότι στο συγκεκριμένο podcast αναφερθήκαμε σε κάποιες από τις πτυχές της ιστορίας. Οι πηγές είναι πάρα πολλές, οι πληροφορίες είναι πάρα πολλές. Οι φήμες είναι ακόμα περισσότερες. Οπότε και εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε μια εικόνα όσο πιο αντικειμενική μπορούσαμε και να καλύψουμε τα κυριότερα μέρη αυτής της ιστορίας. Και αυτά επί της ουσίας που το συνδέουν με το τραγούδι. Που και εδώ σαν συμπέρασμα, νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε και για τις αποφάσεις της δίκης. Δηλαδή αυτό που έμεινε στην ιστορία ήταν η κακούργα πεθερά, το κακόμοιρα Θανασόπουλε. Δεν περιγράφεται και το άλλο κομμάτι το οποίο αναλύσαμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, έτσι είναι τα πράγματα. Και σε αυτό το κομμάτι το ρεμπέτικο καταπιάνεται με μια ιστορία η οποία αποτελεί αληθινό γεγονός της ελληνικής κοινωνίας, όπως συμβαίνει και με τα περισσότερα τραγούδια του ρεμπέτικου εκείνης της εποχής. Αυτό το βίωμα που λέμε κάθε φορά. Λοιπόν, για να κλείσουμε κι εμείς, γιατί ελπίζουμε να σας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, γιατί εμάς μας φάνηκε, κάθε φορά καταλήγουμε με το ίδιο ύφος, ότι κοιτάξτε εδώ τώρα τι συζητήσαμε και πάλι σήμερα. Από μεριάς μας, καταρχάς να σας πούμε και να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, να μας ακολουθήσετε στο Spotify για να ενημερώνεστε συνεχώς για τα νέα επεισόδια. Θα ανέβουν και τα επεισόδια του Όλοι Ρεμπέτες του Ντουνιά σταδιακά στο Spotify και ετοιμάζονται και καινούργια επεισόδια και για το YouTube. Και να μας ακολουθήσετε και στα social media, και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok, στο οποίο θα έχουμε όλο και περισσότερο ενεργή παρουσία. Θα θέλαμε κιόλας να μας στέλνετε και εσείς τις δικές σας προτάσεις, αλλά και τα δικά σας σχόλια, όπως κάνατε και με το προηγούμενο επεισόδιο για τον Νίκο τον Τρελάκια, και να μας λέτε τη γνώμη σας για το τι θα θέλατε και λίγο διαφορετικά και πώς σας φάνηκε. Η προσπάθεια αυτή που κάνουμε δηλαδή και από μεριάς μας είναι κάπως καινούρια και το θεωρούμε πολύ σημαντικό
να μπορούμε να είμαστε σε μια άμεση επαφή με όλους και όλες σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και κλείνουμε με ποιο άλλο τραγούδι. Κακούργα πεθερά. Καλή συνέχεια. Στον ύπνο που κοιμούντανε μάνα και πηγατέρα, εμβάλανε το να νέψιο και του ρίξε μια σφαίρα. Τα νιάτα σου να κάτσεις.